Το ένα, άρα, το δύο. Άρα, κυρία Φωτίου, αν θέλετε, 12... μην κάνετε μονόλογο. Ακούστε για να μπορέσουμε με, να συζητήσουμε. Μίλησε 9 λεπτά, θα μιλήσω αντίστοιχα. Θα διότι μιλήσετε, τα βλέπω. Αλλά αν μου επιτρέπετε και είμαι αυστηρή, να σας... διότι δεν μας δίνετε βήμα. Αν μου επιτρέπετε να σας κάνω και ερωτήσεις. Οπωσδήποτε αν θέλετε, γιατί είναι ερωτήσεις τηλεθεατών. Να πω ένα δευτερόλεπτο για να ολοκληρώσω την επανεκκίνηση. Την επανεκκίνηση, είπα ότι τα κανάλια δεν μετέδωσαν την ομιλία όλα αυτά τα σημεία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν είδατε δελτία ειδήσεων θα ακούσατε, κυρία Φωτίου. Λοιπόν, ας μην φεύγουμε από το 751% του μισθού, 12.000 αφορολόγητο, δεν μπορεί ένας επαγγελματίας σήμερα. Ο γιος μου που είναι νεαρός με το πρώτο χρήμα, με το πρώτο ευρώ που παίρνει να φορολογείται. Και άμεση κατάργηση του ΕΜΦΑ. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι είναι η ανάκτηση της εργασίας και εδώ είναι 300.000 θέσεις εργασίας με τα 5 δις. Και το τέταρτο κομμάτι είναι η δημοκρατία, η διαφθορά, η ευθύνη των βουλευτών. Κυρία Φωτίου, και τελείωσε. Ολοκληρώσατε γιατί τα ακούσαμε όλα αυτά. Έχουμε ερωτήματα. Κύριε Κοντογιάννη, σας παρακαλώ αμέσως, πολύ. Λοιπόν, αν θέλετε, επειδή σας ακούσαμε, να μου επιτρέψετε να σας διατυπώσω τα ερωτήματά μου. Εκτός αν δεν θέλετε να απαντήσετε, κυρία Φωτίου. Πώς με βλέπετε, ότι δεν θέλω. Δεν ξέρω, γιατί προς το παρόν σας ακούμε. Προσπαθώ να προλάβω, κυρία Φωτίου. Προσπαθείτε να προλάβετε για πράγματα που έχουμε ακούσει. Ο κόσμος θα καταλάβει αν δέχεστε η πολιτική ευρύτερα και ερωτήσεις. Εσείς τι λέτε, δεν δέχομαι. Εδώ και μέχρι το βράδυ, αν μου επιτρέψετε, θέλετε, μέχρι Μπουζούκου. Το βράδυ δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ωραία, πολύ πείτε μου λοιπόν τι θέλετε να μου πείτε. Τα χρήματα, είπατε εσείς ότι